mais de outro. Ναι, αλλά γιατί μου στείλετε κάτι στο βουνά. Ω, και το SD από τον Όστρεκ. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε 6-4. Αλλά πολύ ψηλά μπροστά. Και οι δύο χαρακτήρες μπορούν να σου δώσουν όλοι μάτι πολύ άνθρωπο. Δηλαδή έχουμε και πολύ εύκολο Edgard και πολύ kill moves. Οπότε γενικά τα σου φίλου μάτι πάνω θέμα. Σύγκομπος. Πρώτη και μετά τα moves. Δεν παλεύω. Καλό SD, έχουμε δει SD από την κλειό ομάδα. Αλλά βλέπουμε πως και πάλι ξέρω, είναι ψηλό ίσο το μάτς, αν επειδή έκανε δύο αμπίωνες στο μάτς του σαν πάλι στο. Οπ, κι άλλο και και σκοτώνει. Πολύ καλό στο Άρτη. Ο Άρτη έχει ήδη 2-2 από και ο πάνω στο σαν. Είναι λίγο σκόρτη αυτό. Η μάπηση είναι πολύ καλή για την σήμερα είναι λίγο περίεργο. Ήδη αποκλείστηκε η ομάδα του Ότι. Α, ναι, επειδή έπεσε με τον φίλο το οποίο νομίζω πρώτη φορά είναι. Ναι, και τον πρώτη φορά είναι. Δεν ξέρω αν κάνει έχει οπότε, αν γίνει τώρα εδώ πέρα, αν κλείσουν τα στέλνια γρήγορα, πιστεύω άνετα. Αλλά κάνω ένα ωραίο team combo στον Captain Falcon, γιατί το σκοτώσανε. Και γι' αυτό πέθανε η Sleek. Οπότε... ίσο παιχνίδι. Στα stocks, τουλάχιστον. Όμως ο Lil Mac έχει αυτό το εύκολο κυρίο. Να δούμε αν θα βγάλει τον... Να ορίστε ένα πολύ απλό κυρίο. Τύπο, απλώς πάτησε ένα κουμπί και τον σκότωσε. Να δούμε τι μπορεί να κάνω τη μάχη τώρα με δύο. Δύσκολο γιατί δεν υπάρχει ένας που να είναι σε ποσοστό για εκεί. Μόνο ένα κύμα κάνει. Αλλά άμα το παίξει σωστά και όλη τη μάχη δεν είναι καλό στα δύο βένα γενικότερα γιατί τα hitbox του είναι πολύ μεγάλα. Και δεν βοηθάει αυτό το ειδικά στο 2-1. Οπότε δεν ξέρω. Πιστεύω θα. Oh. Α, ωραίο. Πολύ ωραίο team combo. Πολύ καλό. Και υπολογίσαμε. Ο Τιμάκη μπορούσε να κάνει SDI από το τζαμπ, αλλά ναι. Εντάξει. Νομίζω και πάλι θα τον πετύχει, δηλαδή να προλάβει να κάνει και το ρητό τη. Ναι, άμα... μπορεί να κάνει και ναι. Δύσκολη περίπτωση. Μπορούσε να βγει από τα jabs και πιστεύω αν έκανε SDA προς τα κάτω και αν έκανε πάρο ή κάτι γινόταν. Ναι, αλλιώς δεν. Δεν θα ζήσει. Πολύ ωραία έπαιξε η κόκκινη ομάδα. Λοιπόν, πώς θα πάει τώρα το δεύτερο παιχνίδι. Θέλω πολύ να δω τι πίστα θα διαλέξει. Ειδικά θα πάνε σε μια ψηλό, νορμάλ πίστα. Για να δω πώς... Ναι, δηλαδή είναι πολύ, πολύ ωραία γιατί όλη τη μάχη έτσι και πεθαίνει μετά κάποιο πιστό. Ενώ ναι, σχεδόν τον Falcon, ψηλό, όσο ναι. Μεγαλώνει πίστα, τόσο και καλύτερο. Οπότε πολύ ωραία πήγα από την πλεομάδα. Βλέπουμε την πλεομάδα κατευθείαν σε ένα stage. Και η κόκκινη ομάδα να είναι προς τα edges, που είναι πολύ καλό για την πλεομάδα αυτό. Ενδιαφέρον που έχει πάει ο Captain Falcon πάνω στο Little Mask και όχι ο Ness. Περιμένω εδώ τον Ness να πάει ο οποίος είναι ο πολύ Ness γενικά είναι πολύ hard counter στο Little Mask, όλοι οι σκηνείς του. Ωραίο το counter. Ναι, ναι επίσης ήταν μια μαζί προσπάθεια που πλέον μάθα να κλείσουν όλα τα options της Get Up της Sick. Αλλά ο SDK πάρα πολύ ωραία, το διάβασα και απλώς έκανε Get Up στη μέση και γι' αυτό το λόγο είχε ακόμα στο Little Mask. Ωραίο Edgeguard. Και... Πάντε πώς. Τέσσερις viewers. Ναι. What the fuck! Ναι, λίγο το stream θα επανέλθει.
Soon we'll be back, we'll be back. No panic. Ο αγώνας δεν έχει σταματήσει. Διότι το Wii είναι ακόμα ανοιχτό. Να το βλέπουμε εδώ. Απλώς παίξτε neutral. Πηγαίνετε neutral. Neutral, έτσι, neutral. Ωραία. Ωραία, ωραία. Και συνεχίζουμε τον αγώνα μετά από ένα πολύ άγχος. Ναι. Να δούμε αν κάποια ομάδα που τελευταία αυτή ψυχολογικά τώρα. Ναι, το momentum ας πούμε που υπήρχε κάποια τελείως. Πολύ περίεργη η κατάσταση αυτή. Πολύ ωραία. Λάθος όμως και από τον SDK, SD. Έκανε το kill αλλά δεν έπιασε το ledge. Το πέθανε. Ούτε ίσα αυτό. Τώρα ο μόνος ο... Όχι ίσα, είναι πολύ μαγαρικά. Σε Octric έχει μείνει το πρώτο. Έχει μείνει με το στόχο. Απλό. Τίποτα. Μακ πραγματικά δεν πάει κάτι τίποτα να στο μέσα στο πρόγραμμα 3. Ναι, ναι, ναι. Αυτό παίζει να σκοτωστώ με τον αέρα κιόλας. Λάθος επιλογή. Θα μπορούσε να κάνει βέβαια και counter στο AB, άμα το λάβει. Ναι, ναι, λάθος. Ήταν λάθος επιλογή για Edgar τα πούμε. Knockout. Ω, έχει το KO Punch αλλά πολύ αργά, έχει βγει. Οπότε 4-3. Και τα ποστά, όσο με κάποιο φάλι που είναι ακόμα αρκετά μεγάλο, να το θεωρήσουμε kill το σεν. Ωραίο εύσημα, fully charged, σκοτώνει πολύ μεγάλο λάθος. Από το 50% σχεδόν. Ναι, ναι, έτρεξε κάτι να πάνε, αντί να πάει το ledge. Οπότε δύσκολο το έργο της κόλπης. Ωραία B, μια safe κίνηση στα teams τουλάχιστον. Ένα V1 δεν μπορείς να πείτε. Αλλά τώρα είδαμε πάλι Edgeguard του Mac. Ναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ευκαιρία τώρα. Ειδικά αν δεν πάει για το Blitz. Αν πετύχει το KO Punch να κάνει κάπως... Σαν να δω το setup, δεν ήταν απλώς ένα naked, ένα γυμνό punch. Ωραίο spike. Ωραίο spike. Ένα stock ενάντια σε τρία. Δύσκολη κατάσταση. Θα δούμε ένα-ένα. DM από τον Netflix. Δεν είναι καλό παιδί. Ναι, εσύ γενικά πολύ καλός παίκτης, ακόμη και στο 2v1. Είναι από τους καλούς που μπορεί να παίξει το 2v1. Ναι, μπορεί να το παίξει πολύ άνετα το 2v1. Ενώ σε σχέση με άλλους. Ωραίο το Edgar. Disrespect από τον Octrek. Το απόλυτο Edgar και ισοφαρίζει πλέον. 1-1. Πολύ ωραίο, το momentum είναι full για την πλέον ομάδα. Ναι. Δηλαδή στον τρίτο αγώνα περιμένουμε αρχή να είναι πάλι για την πλέον ομάδα. Νομίζω μάθανε τον Lil Mac. Το μάθανε, βλέπει. Ναι, μάθανε πλέον το σύστημα. Τα stocks του φύγανε πολύ εύκολα, δεν έκανε και τίποτα. Ναι. Μόνο εσύ και έκανε damage αυτό. 2v2. Bans ήταν Κάστασης και Halberd για το πρώτο παιχνίδι. Γι' αυτό μπάναρε η κόκκινο ομάδα Κάστασης και Halberd. Δύο παιχνίδες που γενικά ο Little Mac είναι χάλια. Το δεύτερο transformation του Castlevania όμως είναι πολύ καλό για το λουμμα γενικά. Αλλά εντάξει, σε συγκεκριμένη περίπτωση το πρώτο είναι χάλια και το τρίτο. Οπότε θα πάμε. Bun, Smashville και Town City. Πολύ λογικά picks, διότι έχουν πλατφόρμες τις οποίες το λουμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει και να κάνει recover. Διότι οι δύο χαρακτήρες είναι και από τον Falcon γενικά δεν έχουν πολύ... χαμηλά kill moves, όλα τα kill moves πάνε προς τα πάνω, οπότε ο Λίμακ μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πλατφόρμες. Μπαίνει μετά το Game FD, πίστα που μάλλον διάλεξε ο SDK και ο Λίμακ. Γενικά πολλοί θα λέγανε πως η πίστα αυτή είναι η καλύτερη που υπάρχει για τη SIG, δεν έχει πλατφόρμες, πολύ άνετη, δεν μπορεί να κάνει tech τις κινήσεις. Και έχουμε το πρώτο SD του παιχνιδιού από τον Octrek, στο 0%, απλώς έκανε 3 affairs στη SIG και πέθανε. Πρέπει να βρουν κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά τρώει ένα full smash counter από το smash. Πολύ ωραίο αυτό. Έχουμε κατευθείαν μέσα σε 20 δευτερόλεπτα το 6-4. Πολύ μια φορά εδώ πέρα, αν μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά δεν τα κατάφερε. Να κάνει ένα spike, αλλά δεν το βγήκε. Κατά άλλα όμως, βλέπουμε λίγο Μακ πέθανε 45%. Πάλι λίγη συνεργασία. Αυτό το μας δεν είναι τόσο καλή ως τίποτα. Δεν το έχουμε στη συνεργασία τα τελευταία. Ωραία, έχει μας. Πάει για τον Μπάκερ, ο Νέστη το καταφέρνει. Θα ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά εντάξει, για αυτόν τον λόγο θα φάει το έχει μας. Δεν κάνει διάση το δεύτερο χιτάκι και το τρώει.
δύσκολη κατάσταση, 3-5. Επικίνδυνη θα λέγαμε κατάσταση και πάλι το Team Synergy δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δυνασία στην ομάδα. Backthrow, στολή Mark. Δεν σκοτώνει ακόμα. Θέλω να δω την κλώμα να κάνει το comeback, να παίξει λίγο καλύτερα, να παίξει το παιχνίδι που έπαιξε στο δεύτερο παιχνίδι. Για να δούμε ένα πιο κοντινό παιχνίδι. Γιατί μέχρι στιγμής με τα SDs του Optic από τα πρώτα 5 λεπτά και μετά ένα full-fledged counter στον Captain Falcon. Στον Captain Falcon μάλλον. Έκλεισε το 2 στο πάρα πολύ γρήγορα, οπότε θα λέγαμε πως το παιχνίδι είναι συλλογιστικό. Ναι, όσο έφυγε κρατάει το πρώτο στόχο ακόμα. Ναι, γιατί πάμε στο, έκαναν 2 SDs στα 20 δευτερόλεπτα. Και οι 2 δευτερόλεπτα. Οπότε ζωστά. Σάιν, πει στον αέρα μετά. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ο Upper πάλι σκοτώνει την kill. Γενικά, το damage δέλτιος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ωραία στην εργασία εδώ, είσαι πήγε κατευθείαν από δεν... Και ο Bunch! Ο... Δεν σκοτώνει, ήταν 0. Όμως η Sig είδε τους πέθανε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Το team combo από 0-0 του death μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, οπότε έχει γυρίσει το Bunch τώρα. Ο Ness ζει. Ο Λίγο Μακ μπορεί να πεθάνει σύντομα. Πεθαίνει ο Λίγο Μακ, τώρα το 2-1 είναι λίγο δύσκολο. Αλλά κάπου φάρκο μπορεί να κάνει. Ένα grab από τη Sig και ένα smash, είναι πολύ εύκολο. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι άμα πεθάνει ο Λίγο Μακ νωρίς, αυτό λέω, έχει να... μια ευκαιρία ο Λίγο Μακ να το σώσει. Ή αν κάνει ένα game στην Sig που δεν είναι προφέρος να κάνει καν, ας πούμε, πιο defensive. Λάθος. Λάθος στην ομάδα. Δεν χωρίζεται σωστά, δεν το κάνουμε σωστά. Το F-Smash interrupt από το... Ήταν ευκαιρία. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλό. Οπότε προχωρά Nest και Artis Losers Ends. Όπου παίζω εγώ, ναι.